Το όραμα της ανάπτυξης του παράκτιου μετόπου από Κιτριές έως Καλαμάτα και έως Ριζόμυλο είναι κάτι που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες από τη δεκαετία του 90. Τρεις δήμοι, Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσίνης, αντιμετωπίζουν από κοινού ζητήματα ανθεκτικότητας και πρόοδου μιας περιοχής που παράγει πλούτο για όλους. Σκοπός σύνταξη ενός προγραμματικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ των τριών δήμων, που θα έχει ως στόχο την εκπόνηση ενός σχεδικού αναπτυξιακού χωρικού σχεδίου. Στόχος είναι η ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από δράσεις που θα αφορούν το περιβάλλον, τις ακτές, την αντιπλημμυρική προστασία, το πρωτογενή τομέα, την άθληση, την αναψυχή, όλα αυτά τα στάδια. Ειδικότερα, θα συσταθεί ομάδα από στελέχη του Δήμου Περιουσιακούς, οποίοι θα προετοιμάσουν μια προγραμματική μεταξύ των τριών Δήμων, ώστε να βάλουμε άξονες και να βάλουμε στάδια επεξεργασίας των δράσεων και των προτάσεων που θα καταθέσουμε. Όλα αυτά λοιπόν θα τα παρουσιάσουμε κατόπιν στο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, όπου θα ζητήσουμε προφανώς τη δική του στήριξη. Οι ενδεικτικές παρεμβάσεις θα είναι σε χρήση γης, με αναθεώρηση που χρειάζεται το γούπου σου ή ό,τι άλλο προβλέπετε, που θα αφορά τη ζώνη τουριστικής ανάπτυξης, τη γη υψηλής παραγωγικότητας και βέβαια την κατοικία. Προστασία περιβάλλοντος, θαλάσσια ρήπανση, απόβλητα μεταποιητικών μονάδων, βιολογικοί καθαρισμοί. Άλλωστε, ήδη με τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης συζητάμε πώς θα ολοκληρωθεί η σύνδεση μέχρι τις Κιτριές των Ακαθάρτων. Ο Δήμαρχος Μεσίνης θα σας πει μετά για το τι ετοιμάζει στο Πεταλίδι. Οπότε αυτό το πλαίσιο της προστασίας της ευρύτερης περιοχής θα επιτευχθεί μέσα από αυτές τις δράσεις. Και βέβαια και άλλα θα προτείνουμε. Προστασία των ακτών μέσα από παρατηρητήριο μετατοπίσεων, σχέδιο παρέμβασης, αντιπλημμυρικά έργα, κήτες ποταμών, αποσφραγιστικές τάφροι, αρδευτικά κανάλια, ενδοεπικοινωνία, Καλαμάτα Ριζόμυλος, μέτωπο μέσα από μια κίνηση μέσω θαλάσσης, εφόσον αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Όλα αυτά λοιπόν θα τα επεξεργαστούν οι ομάδες εργασίας, θα τα αποτυπώσουν, θα έρθουν με τη μορφή προγραμματικής και κατόπιν θα πάμε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, όπου θα ζητήσουμε τη στήριξη ώστε να επιτευχθεί αυτό το ειδικό αναπτυξιακό χωρικό σχέδιο. Ξεκινάμε λοιπόν κάτι σήμερα μαζί με τους όμορους Δήμους, τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης και τον Δήμαρχο Μεσίνης, με σκοπό να αναπτύξουμε και να αναβαθμίσουμε το παράκτητο μέτωπο της περιοχής μας. Θέλω από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαμάτας για την πρωτοβουλία που είχε να καλέσει και εμένα αλλά και τον Δήμαρχο Μεσίνης για να έχουμε μια πρώτη συνεργασία. Το πρόβλημα των ακτών είναι καθήκον όλων μας και η προστασία τους. Άλλωστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επί προηγούμενης δημαρχοντίας μου εγώ προστάτευσα τις ακτές της Αβίας και τα αποτελέσματα είναι οφθαλμοφανή. Τώρα συνεχίζω με διάφορες μελέτες και σκέψεις για όλη την περιοχή, δεν χρειάζεται να τις αναπτύξουμε όμως τώρα, γιατί άλλος είναι ο σκοπός μας. Με πολύ χαρά λοιπόν θα στείλω εκπρόσωπό μου και θα συνεργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου να γίνει κάτι σωστό και να ζητήσουμε και πιστεύω ότι ο κύριος Περιφερειάρχης θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τους πολίτες και τις ανάγκες της περιοχής, όχι τη φιλοδοξία τη δική μας. Οι δήμοι μας χωροταξικά είναι δίπλα, επομένως δεν βλέπω να μην είναι δίπλα και σε διεκδικήσεις και στην ανάπτυξη ενός σχεδιασμού για το μέλλον. Αυτός είναι ο σκοπός της συνάντησης που έγινε μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Καλαμάτας, των τριών δημάρχων, των τριών δήμων, ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις και να αναπτύξουμε ένα σχέδιο βάσει ορισμένων πρωτοβουλειών που θα αναλάβουμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου από τη Μάνη μέχρι την Έπια. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Με συνεργασίες και με την Περιφέρεια αλλά και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος βάσει των μελετών που θα εκπονήσει το Υπουργείο σε σχέση με την επικαιροποίηση, αν θέλετε, των σχεδίων που υπάρχουν, το ΓΟΠΟΣΟΥ, τον ΣΧΟΑΠ, αλλά και με την εκπόνηση μελετών για χρήση γης σε περιοχές που δεν υπάρχουν. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία από κοινού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ώστε να μπορέσουν αρμονικά να συνδεθούν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας Μεσίνης ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο. Και εμείς αν λαμβάνουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη να πω ότι
για εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων και δίκτυα βιολογικού καθαρισμού πεταλιδίου, το οποίο από την πρώτη μέρα ασχολούμαστε πολύ σοβαρά, προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Σύντομα θα έχουμε νέα για ένταξη του έργου αυτού στο πρόγραμμα Τρίτης, όταν βγάλει την ανάλογη πρόσκληση σε λίγες ημέρες. Υπάρχουν θέματα με τις χρήσεις γης στην παραλία της Μπούκας, με την περιοχή Λάμδα Πιτρία που αφορά 4.000-5.000 στρέμματα και τα οποία και σε αυτή την περίπτωση έχουμε συνεργασία με αρμόδιο, με εξειδικευμένο μελετητή για να μπορέσουμε να κάνουμε άρση κάποιων δεσμεύσεων που υπάρχουν και δεν επιτρέπεται να εκδίδεται οικοδομική άδεια. Όλα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν, τα οποία θα μπουν στο τραπέζι του διαλόγου και συνεργασία και με τους άλλους δήμους, ώστε να διασυνδέσουμε αρμονικά τις δύο περιοχές. Αρμονικά τεχνοκρατικά, αλλά και μετά από την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη να διασυνδεθεί και οδικά με κατασκευή γέφυρας. Ήδη έχει ενταχθεί η μελέτη της κατασκευής γέφυρας της όχθες του Παμίσου, στις εκβολές του Παμίσου, για να συνδέσουμε τη Μεσίνη με την Καλαμάτα. Αυτό είναι η εκκίνηση, θα έλεγα, της συνεργασίας που πρέπει να έχουν οι δύο Δήμοι και στο οραματικό σχέδιο της διασύνδεσης της Καλαμάτας με τη Μεσίνη από την παραλία. Και μετά θα μπουν όλα τα θέματα μέσα από τους εξειδικευμένους επιστήμονες που θα έχουμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε με σεβασμό στον άνθρωπο, με σεβασμό στο περιβάλλον, να εκπονήσουμε ένα αειφόρο σχέδιο ανάπτυξης των περιοχών.